Αγαπητές φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, αξιότιμοι καλεσμένοι πρεσβευτές, βουλευτές, υπουργοί, Πριτανικές αρχές, αντιπροσωπείες κινημάτων, οργανώσεων, συλλογικοτήτων και κομμάτων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι φίλοι της χώρας μας και του λαού μας, σας καλωσορίζουμε στο Resistance Festival, ένα φεστιβάλ αντίστασης, αλληλεγγύης, φιλίας και ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των λαών και των κινημάτων. Η απόψινή συγκέντρωση έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μας, επειδή θα μιλήσουμε για την ανάγκη και την πραγματικότητα της μετάβασης σε ένα άλλο κόσμο από αυτόν που κυριαρχεί, επειδή θα ακούσουμε και θα προβληματιστούμε για τον ιστορικό ορίζοντα της εποχής μας και τα καθήκοντα που μπαίνουν στους λαούς και στα κινήματα, επειδή θα στοχαστούμε για την ιστορικότητα των αγώνων και των προσπαθειών που γίνονται, για την ιστορική κίνηση που συντελείται μπρος στα μάτια μας, όπως έγραφαν στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο πριν από 150-160 χρόνια οι Μάρξ και Έγγελς. Και είναι ιδιαίτερη στιγμή, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στιγμή για όλους τους προοδευτικούς Έλληνες, που έχουμε τη τιμή να είναι άμεσά μας δύο άνθρωποι από δύο χώρες που βρίσκονται στα ιστορικά επίκεντρα της εποχής μας. Δύο χώρες που με το παράδειγμα και τον αγώνα των λαών τους ανοίγουν δρόμους για έναν μετανεοφιλελεύθερο κόσμο, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να ανοιχθεί ο δρόμος του σοσιαλισμού στον 21ο αιώνα. Έχουμε μαζί μας τον Άλβαρο Γκαρσία Λινέρα, αντιπρόεδρο του Πολυεθνικού Κράτους της Βολιβίας, διακεκριμένο, διανοούμενο και πολιτικό ηγέτη, μια προσωπικότητα που μαζί με τον πρόεδρο Εύο Μοράλες είναι επικεφαλής μιας κυβέρνησης των κοινωνικών κινημάτων. Έχουμε μαζί μας τον Λουίς Μπρίτο Γκαρσία, μεγάλο διανοούμενο και θεωρητικό από τη Βενεζουέλα, των τεράστιων κοινωνικών πειραματισμών από τη χώρα του Προέδρου Τσάβες και του Προέδρου Μαδούρο. Έχουμε δηλαδή εκπροσώπους από τη τιτάνια προσπάθεια που κάνουν δύο χώρες και δύο λαοί, εκπροσώπους των σημαντικότερων παραδειγμάτων μιας ολόκληρης Υπήρου της Λατινικής Αμερικής. Τους καλωσορίζουμε μέσα από την καρδιά μας και από το νου μας και να ξέρουν πως μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία τους εδώ σε αυτό το χώρο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η ιστορία δεν τέλειωσε, όπως διακήρυξαν οι αντιδραστικοί με την πτώση του τείχους στα τέλη του περασμένου αιώνα. Δεν ήρθε το τέλος της ιστορίας. Ποτέ δεν σταμάτησε η αντίσταση και οι αγώνες, ακόμα και τις στιγμές των πιο μεγάλων επιτυχιών των αντεπαναστατικών δυνάμεων. Ήδη το 1994 οι Ζαπατίστας έστειλαν μηνύματα για έναν άλλο κόσμο, για έναν άλλο δρόμο. Λίγο μετά ήρθε το Σιάτλ, το Πόρτο Αλέγκρε, το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ και τα κινήματα που γέννησε σε όλο τον κόσμο. Ακολούθησε το Διεθνές Αντιπολεμικό Κίνημα και οι αντικατοχικές αντιστάσεις σε Ιράκ και σε άλλες χώρες, ενάντια στις οποίες εξαπέλυσαν πολέμους οι φωνιάδες των λαών. Όμως, αναμφισβήτητα, η Λατινική Αμερική αναδείχθηκε σε ατμομηχανή των κοινωνικών κινημάτων σε διεθνή κλίμακα. Ήταν και είναι ο χώρος μεγάλων αλλαγών και ανακατατάξεων, ο χώρος προχωρημάτων των λαών. Στα πρώτα 15 χρόνια του 21ου αιώνα έγιναν από τους λαούς μεγάλα βήματα στη διάνοιξη νέων δρόμων, μέσα από εξεγέρσεις, μεγάλα κινήματα, μαζικούς αγώνες. Αναδύθηκαν νέα υποκείμενα, δημιουργήθηκαν νέοι μεγάλοι κοινωνικοί πολιτικοί σχηματισμοί από τα κάτω. Εμφανίστηκαν στο πολιτικό επίπεδο σχηματισμοί και δυνάμεις που μπόρεσαν να εκφράσουν τις λαϊκές προσδοκίες και να αποσπάσουν τη διακυβέρνηση από παραδοσιακές και αντιδραστικές δυνάμεις. Οι δοκιμασίες αυτές έχουν συσσωρεύσει πλούσιο υλικό και που επιτρέπει νέες συνθέσεις στο πεδίο της θεωρίας και της οργάνωσης. Αυτές οι νέες συνθέσεις θα δώσουν ορμητική ανάπτυξη στους αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ζούμε μια εποχή μετάβασης. Αυτός ο ορίζοντας άνοιξε και γέννησε πολλαπλά παραδείγματα με επιτυχίες και αποτυχίες στον 20ο αιώνα. Σήμερα ορίζουμε εκ νέου το τι είναι και πώς της μετάβασης. Παλιότερα είχε τονιστεί πως η μετάβαση θα ξεκινήσει με μια παγκόσμια επανάσταση. Μετά, η ιδέα της μετάβασης συμπυκνώθηκε σε μια αντίληψη χώρας φρουρίου. Σήμερα, αναγκαστικά, σε συνθήκες πύκνωσης της παγκοσμιοποίησης, η μετάβαση τίθεται με διαφορετικούς όρους. Αλλά πάντα πρόκειται για μια μετάβαση
από τον καπιταλισμό προς τον σοσιαλισμό. Η διαδικασία αυτή γίνεται ασύμμετρα και συντελείται μέσα από κράτη με προοδευτικές κυβερνήσεις, μέσα από κινήματα, μέσα από ρεύματα, διανοούμενους, ιδέες, πολιτισμούς, με υποκείμενα πιο ετερογενή και δυσπρόσιτα, υποκείμενα πιο συνδεδεμένα με την τοπικότητα και ταυτόχρονα με μεγαλύτερη διεθνικότητα. Σε διεθνές επίπεδο, η μετάβαση σε ένα μετανεοφιλελεύθερο κόσμο καθορίζεται από τους στόχους επιτάχυσης της αποδυνάμωσης της πλανηταρχικής δύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και από την εμβάθυνση της δημοκρατίας και στις διεθνείς σχέσεις. Η μετάβαση, επομένως, είναι ορίζοντας εποχής μας. Θα είναι όμως μια δύσκολη και μακρά διαδικασία. Το σύνθημα «Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός» τίθεται με μεγαλύτερη επιτακτικότητα παρά τις οπισθοχωρήσεις προς τη βαρβαρότητα σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Σε έναν κόσμο αταξίας, κρίσης και χάους που επιφέρει προσπάθεια του καπιταλισμού να διαιωνίσει την κυριαρχία του, σε έναν κόσμο επιβολής κοινικότερων, φωνικότερων, γενοκτονικών ρυθμίσεων που θα περιλάβουν όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής, αναδύονται περιοχές και τόποι που αντιπροσωπεύουν την επράγματη ελπίδα μιας άλλης δυνατότητας, μιας άλλης πορείας. Αναδύονται δυνάμεις και δυνατότητες συγκρότησης ενός πρωτοφανούς νέου πόλου στον υποδιαμόρφωση πολυπολικό κόσμο, του πόλου της διεθνούς κοινότητας των λαών, που θα αποτελείται από τα κοινωνικά κινήματα σε ολόκληρο το πλανήτη και θα έχει μια τεράστια ποικιλία και χωρητικότητα εμπειριών, δρόμων και βαθμίδων. Σε αυτή τη διεθνή κοινότητα που συγκροτείται, αναμφίβολα η Λατινική Αμερική έχει ιδιαίτερη θέση ως τεράστιο κοινωνικό εργαστήριο. Όχι ακαδημαϊκής σκέψης και προβληματισμού, αλλά κοινωνιών σε κίνηση, πολιτικών κυβερνήσεων στην υπηρεσία των λαών. Ένα εργαστήριο κινητοποίησης εκατομμυρίων ανθρώπων γύρω από ιδέες και στόχους. Ένα εργαστήριο μορφών κοινωνικότητας, κοινοτικότητας, μορφών κινήματος και νέων μορφών κράτους, νέων μορφών συνεργασίας. Μια νέα θεωρητική σύνθεση είναι αναγκαία για να εμβαθύνει και τροφοδοτήσει την κίνηση των κοινωνιών προς το δρόμο της μετάβασης. Κράτος, μορφή κράτος, ηγεμονία, κοινοτιστικός χαρακτήρας από τα κάτω, λαός, έθνος, μορφή πλήθος, μορφή κοινότητα, μορφή συνδικάτο, μορφή κόμμα, μέτωπο, κοινό, δημόσιο, συλλογικό, ατομικό, διεθνικότητα και διεθνισμός, φυσικότητα και μητέρα φύση και ούτω καθεξής, όλα αυτά πρέπει να ξαναχυθούν ως περιεχόμενα και κατηγορίες. Για να κινηθούν οι άνθρωποι, όπως τονίζει επανειλημμένα ο Άλβαρο Γκαρσία Λινέρα, χρειάζονται την ελπίδα. Πρέπει να πιστέψουν μια κοινούσα ιδέα. Πρέπει να πιστέψουν σε στόχους για τους οποίους αξίζει να αγωνιστούν. Η κοινούσα ιδέα και το πραγματικό κίνημα που γεννιέται γύρω της, οδηγώντας έτσι και στον εμπλουτισμό της ιδέας, ο διαρκής εκδημοκρατισμός, η πραγματική δημοκρατία που παράγονται μέσα από τη συμμετοχή και την ανάδυση των υποκειμένων, τα οποία έχουν συνέστηση της πράξης και του ρόλου και της σημασίας των αγώνων τους, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για να βαδίσουμε ανεξερεύνητους δρόμους, για να κατακτήσουμε κορυφές, για να διεισδύσουμε σε πλευρές που ούτε φανταζόμαστε και να οικοδομήσουμε τη χειραφέτηση, την απελευθέρωση, το τελικό στόχο που θα είναι η κοινωνικοποιημένη ανθρωπότητα, ο κομμουνισμός. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλοι, η χώρα μας και ο λαός μας βρέθηκαν τα τελευταία 5-6 χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων πειραματισμών που προώθησαν οι συνεργαζόμενες δυνάμεις κυβερνήσεων και ηγεμόνων της Ευρώπης, του νέου διεθνικού κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αγορών, των διεθνών χρηματοπιστωτικών κέντρων. Με τα μνημόνια και τις διαρκείς παρεμβάσεις αφαιρέθηκαν βία στοιχεία της κυριαρχίας της Ελλάδας. Επιβλήθηκε ο οικονομικός στραγγαλισμός της μέσα από τη μηχανή του χρέους. Έβαλαν στο χέρι τη δημόσια περιουσία και υποτίμησαν την εργασία, τους μισθούς, τις συντάξεις. Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός πειραματισμού και μιας τεράστιας υποβάθμισής της. Αλλά ταυτόχρονα με τους διαρκείς αγώνες του λαού, τις γενικές απεργίες και ιδιαίτερα με το κίνημα των πλατιών, βασικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων ήταν ο λαός, που γκρέμισε κυβερνήσεις, γκρέμισε το δικοματισμό, ανέδειξε μια δύναμη της αριστεράς σε πρωταγωνιστική. Σήμερα στη χώρα μας έχουμε μια κυβέρνηση που δεν είναι τοποτηρητής και σύμμαχος των δανειστών, αλλά δύναμη που αναδείχθηκε μέσα από άλλους δρόμους και χάρη στην κινητοποίηση του λαού. Για 5 χρόνια λοιπόν η Ελλάδα υπάρχει ως τόπος συνάντησης αντιφατικών καταστάσεων, αγανάκτησης, βίας, ελπίδας, στραγγαλισμού, αγώνων,
αλλά και αλληλεγγύης από όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα εκ των πραγμάτων είναι στο επίκεντρο και της διαδικασίας μετάβασης, ακόμα και όταν αυτό δεν γίνεται φανερό ή δεν συνειδητοποιείται ως τέτοιο. Είναι χώρα εχμής σε διαδικασίες και εξελίξεις στο πλανήτη, επειδή η ανάγκη της μετάβασης τίθεται με πιο προχωρημένους όρους απαιτήσεων, επειδή βρίσκεται στον ευρωπαϊκό χώρο με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και συνθετότητα σχέσεων και με αυξημένες δυνάμεις αφομοίωσης πρωτοπόρων εγχειρημάτων. Αυτό που βασανιστικά συνειδητοποιείται από το δυναμικό που πήρε μέρος στους πρόσφατους μεγαλειώδους αγώνες στην Ελλάδα είναι πως ο δρόμος για ανάπτυξη και κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα σε Ελλάδα και λοιπές ευρωπαϊκές χώρες είναι φραγμένος. Δεν υπάρχει δρόμος σύγκλησης και προόδου μέσα στα υφιστάμενα πλαίσια. Έτσι, ο αντιμνημονιακός αγώνας αναγκαστικά πρέπει να εμπλουτιστεί με στοιχεία μετάβασης, με καθήκοντα σοσιαλιστικής μετάβασης. Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Συμβιβασμού και υπεχωρήσεων απέναντι στο διεθνές αντιδραστικό μπλοκ και τους εσωτερικούς του συμμάχους και άρα συνδιαλλαγή και ακύρωση ελπίδων και προσδοκιών ή προχωρήματος και κατάκτησης όρων κυριαρχίας, δημοκρατίας, ελέγχου, παραγωγικής ανασυγκρότησης, καθολικής αναγέννησης της χώρας. Βρισκόμαστε σε αυτό το μετέχμιο. Πολλά παίζονται αυτές τις μέρες, αυτές τις στιγμές. Αλλά πρέπει να ομολογήσουμε πως έχουμε μια προσωρινή υποχώρηση των αγώνων. Το πνεύμα ανάθεσης, ο κυβερνητισμός σαν μοναδικό υποκείμενο, η κοινοβουλευτική υποδιγέτηση, αλλά και οι επιλογές που έχουν γίνει στο σύντομο έστω αλλά κρισιμότερο διάστημα διακυβέρνησης, δείχνουν πως οι όροι μιας κεντροαριστεροποίησης και ενός συμβασμού αποτελούν την πιθανότερη εκδοχή. Με την έννοια αυτή, ξεβάφουν τα χρώματα της ελπίδας. Η βίωση μιας ματέωσης ή μιας εφαρμογής από μια κυβέρνηση αριστεράς, ενός ξένου προγράμματος, ενός μνημονίου, δημιουργεί σύγχυση, απογοήτευση, αποστράτευση. Η Ελλάδα όμως παραμένει ένα επίκεντρο, επειδή η πολιτική εξουσία, το πολιτικό επίπεδο, το πολιτικό στοιχείο δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί και δεν φαίνεται να σταθεροποιείται όταν εφαρμόζονται πολιτικές μνημονιακές. Η φθορά όλων των κυβερνητικών σχημάτων είναι ταχύτατη. Η κρίση σε πολιτικό επίπεδο ελοχεύει ανά πάσα στιγμή. Η άποψή μας είναι ότι εσωτερικά, στο εσωτερικό της χώρας, οι όροι είναι πολύ ευνοϊκοί για βάθημα στόχων και ρήξεων με το παλιό διαπλεκόμενο πολιτικό και διεφθαρμένο οικονομικό κόσμο. Υπάρχουν οι όροι για μια κοινωνική συμμαχία που θα αντιμετώπιζε την καθολική κρίση με ένα καθολικό σχέδιο διεξόδου της χώρας. Αυτή η πλευρά, αν και παραμελήθηκε σε τεράστιο βαθμό και όλα φέθηκαν στη τύχη μιας διαπραγμάτευσης με φίλους και δήθεν συμμάχους, στην πραγματικότητα ίενες υπάρχει ακόμα. Ο λαός μπορεί να φέθηκε να αποδιοργανωθεί, να καθυλωθεί και να περιμένει μια συμφωνία. Μπορεί να υπήρχαν αυταπάτες για εύκολη συνεννόηση με τους Ευρωπαίους, η τοπάθεια και υποτίμηση των δυνατοτήτων και βόλευαν στον κυβερνητισμό. Πιθανά. Το αποτέλεσμα όμως βρίσκεται μακριά από τις ελπίδες και τις προσδοκίες του λαού μας. Σήμερα η χώρα, ο τόπος, η κοινωνία έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη μιας πολιτικής διεξόδου. Η Ελλάδα μπορεί να υπάρχει, γιατί και αυτό θα αμφισβητηθεί, να παράγει, να δημιουργεί, να έχει υπόσταση, με κυριαρχία, με ανεξαρτησία, με καθολική αναγέννηση. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς ένα μεγάλο πολιτικό κίνημα διεξόδου, με αυτούς τους στόχους. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των μαζών αναζητείται μέσα από πρωτόγνωρους δρόμους και είναι ανάγκη να δώσουμε διέξοδο και λύση στο ζήτημα αυτό. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι αναγκαίος ο κοινός μας βηματισμός στο δρόμο μιας μεγάλης πλανητικής κοινότητας στη κοινωνικοποιημένη ανθρωπότητα. Για έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμό, χωρίς ανισότητα και εκμετάλλευση, χωρίς αλωτρίωση, χωρίς πόλεμο, στο δρόμο της κοινωνικής χειραφέτησης. Αυτές οι κινούσες ιδέες και το πραγματικό ιστορικό κίνημα που δημιουργούν όσοι επιζητούν την κοινωνική χειραφέτηση και κοινωνική δικαιοσύνη ξανακινητοποιούν, εγείρουν, ενθουσιάζουν εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Έχουμε συνέστηση πόσα οφείλουμε στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στα προχωρήματά τους. Μεταδώστε τους την αγάπη, την αλληλεγγύη, την υπόσχεση πως θα παλέψουμε για τις ίδιες ιδέες και ιδανικά. Στείλτε στις χώρες σας, στους λαούς σας, στους ηγέτες σας το πιο βαθύ μας σεβασμό, τις πιο θερμές ευχές μας για τα βήματα και τους δρόμους που ανοίγετε. Σας καλωσορίζουμε στο Resistance Festival και θα ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή όσα θα μας πείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.